네. 빰. Είμαστε σε μια κρίσιμη στιγμή, ίσως να έχουμε ξεπεράσει και τα όρια για το συγκεκριμένο θέμα της φέτας, ως προς την εκχώρηση του ονόματος της φέτας στον Καναδά μέσω της συγκεκριμένης συμφωνίας ΣΕΤΑ με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό που προέχει τώρα, ειλικρινά, και σας το λέει ένας βαθύς γνώστης του θέματος, είναι να προκύψει εθνική συνεννόηση στο Κοινοβούλιο μεταξύ όλων των πλευρών και να διεκδικήσουμε την αποκατάσταση του δικαίου ως προς τη διεκδίκηση της χώρας μας, της αποκλειστικότητας του ονόματος της φέτας, όπως αυτό έχει επιτευχθεί επανειλημμένως μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση την προηγούμενη δεκαετία. Αυτή την άδικη μεταχείριση, την κατάφορη αδικία εις βάρος της πατρίδας μας από τους Ευρωπαίους εταίρους και από την Επιτροπή Γεωργίας που δεν τήρησε τα κριτήρια ισότιμα απέναντι στην Ελλάδα σε σχέση με τη στάση της απέναντι στις διεκδικήσεις της Γαλλίας και της Ιταλίας, όπου οι δύο χώρες αυτές διεκδίκησαν και καλά κάναν και πέτυχαν πλήρη κατοχύρωση των αντίστοιχων τυριών τους Ροκφόρ και Παρμεζάνας, δυστυχώς και ο ίδιος ο Ευρωπαίος Επίτροπος δεν προασπίστηκε το ευρωπαϊκό κεκτημένο και σαφώς το δίκαιο μιας ευρωπαϊκής χώρας όπως είναι η χώρα μας, ώστε να προστατευτεί πλήρως και η φέτα όπως και τα άλλα ευρωπαϊκά τυριά. Δυστυχώς, είμαστε όπως είπα πέρα από τα όρια και αυτό που προέχει τώρα είναι να διεκδικήσει το δίκαιο σύσσωμος ο ελληνικός λαός προεξέχοντος του Ελληνικού Κοινοβουλίου, ώστε πριν έρθει η προσψήφιση συγκεκριμένης συμφωνίας στη Βουλή να εξαιρεθεί η φέτα ή να μπει σε καθεστώς πλήρους προστασίας όπως και τα άλλα ευρωπαϊκά τυριά, έτσι που είναι ισότιμα με τη φέτα. Είναι γελιότητες όταν ορισμένοι προσπαθούν να εξισώσουν τη φέτα με το ασιάγκο, τη φοντίνα, την γκοργοντζόλα και το μίστερ, που είναι τυριά που δεν τα ξέρει ούτε η τοπική κοινωνία όπου παράγονται. Απλά μπήκαν και αυτά τα τυριά στο καθεστώς που μπήκε και η φέτα, να το πω απλά για ξεκάρφωμα, έτσι, για στάχτη στα μάτια των Ελλήνων, ότι να δεν αδικείται μόνο η Ελλάδα, αδικούνται και άλλες χώρες. Αλλά μιλάμε για το εμβληματικό προϊόν της χώρας, μιλάμε για το παγκόσμιο αεροπλανοφόρο στην παγκόσμια τυροκομεία που είναι η φέτα. Πρέπει και να καταψηφιστεί από την Ελληνική Βουλή αυτή η συμφωνία, ή πρέπει να γίνει κάτι άλλο? Επειδή η συμφωνία έγινε με εκπροσώπους των χωρών μελών στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων με τον Καναδά και με εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης γενικότερα, με εκπροσώπους του Καναδά, αυτές τις διαπραγματεύσεις κάναν άνθρωποι. Ακόμα και τώρα, πριν ψηφιστεί οριστικά η συμφωνία και από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, μπορούν, υπό την πίεση όμως του λαού, ο οποίος θα πρέπει να διεκδικήσει την αποκατάσταση, όπως είπα, του δικαίου υπέρ της Ελλάδος, που δικαιούται η Ελλάδα, να πιεστούν οι Ευρωπαίοι ώστε να καταλάβουν ότι πρέπει να αποκαταστήσουν αυτή την αδικία εις βάρος της χώρας μας. Άρα έκαναν λάθος οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας το ψήφισαν. Είστε λοιπόν βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και μέχρι πρώτη μας τομεάρχης αγροτικής ανάπτυξης. Η Νέα Δημοκρατία στην προηγούμενη περίπτωση όταν έρθει το θέμα στη Βουλή, τι θα κάνει? Θα πρέπει να ζητήσει να εξαιρεθεί η φέτα ή δεν θα το κάνει και θα ψηφίσει τη συμφωνία όσο έχει? Δεν είναι υπόθεση ούτε της Νέας Δημοκρατίας πλέον, ούτε του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε μεμονωμένων σχηματισμών. Είναι υπόθεση του ελληνικού λαού, είναι υπόθεση σύσσωμου του Κοινοβουλίου, όλων των αντιπροσώπων και των 300, ώστε να προκύψει εθνική συνεννόηση και να γίνει κατανοητό ότι αυτό είναι μια κατάφορη αδικία εις βάρος της πατρίδας μας από τους Ευρωπαίους εταίρους που μας μεταχειρίστηκαν διακριτικά εις βάρος των συμφερόντων της χώρας στην διαπραγμάτευση αυτή. Έτσι πρέπει να το αντιμετωπίσουμε το θέμα και ως λαός, και αυτό θα πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους τους βουλευτές, από όλους τους εκπροσώπους των κομμάτων, από όλους τους αρχηγούς, από τον πρόεδρο της Βουλής, από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, από όλη την πολιτική και πολιτική ηγεσία της χώρας, μέχρι και τον τελευταίο Έλληνα πολίτη, διότι εδώ διακυβεύεται το μέλλον της ελληνικής πέθου. Είναι ο μεγαλύτερος εργοδότης της χώρας, με 500.000 θέσεις εργασίας, έτσι,
κι αν εκχωρηθεί αυτό το όνομα και συμπιεστεί περαιτέρω όχι η προστέμινη αξία, αλλά η πραγματική αξία του προϊόντος, τότε θα μιλάμε για κυριολεκτικά μια τραγωδία της ελληνικής πέθρου και μια τραγωδία της χώρας μας. Άρα στην Βουλή, κυρία Δημοκρατία, πρέπει να αλλάξει θέση επομένως, όπως και άλλα κόμματα. Σύσσωμο το ελληνικό κοινοβούλιο και επιμένω σε αυτόν τον τόνο, γιατί τα λάθη διαχρονικά γίνανε από το 2009 και κορυφώθηκαν το 2016 με την υπογραφή της συμφωνίας από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Δεν είναι όμως η ώρα να αποδοθούν οι ευθύνες, είναι η ώρα να σωθεί η προοπτική και το μέλλον της χώρας και να αποκατασταθεί το δίκαιο μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν θέλουμε την Ευρώπη της δικαιοσύνης, της αλληλεγγύης και των λαών, τότε πρέπει να διεκδικήσουμε το δίκαιο μας. Αν θέλουμε όμως μια παγκόσμια αγορά των πολυεθνικών, τότε ας ανοιχτούμε αυτή την.